ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θα πάμε στον κύριο Κοσλιόπουλο που είναι στη γραμμή. Κύριε Κοσλιόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλά. Είχαμε χάρη πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση. Βλέπουμε όμως ότι μπαίνουν και κάποια θέματα τώρα. Μπαίνουν κάποια εμπόδια γύρω από αυτή την ιστορία και έχει να κάνει με το εάν οι Δήμοι οφείλουν στην ΔΕΗ ρεύμα. Και ρωτάω, υπάρχει Δήμος που δεν οφείλει? Κοιτάξτε, καταρχήν ό,τι σας πω τώρα και ό,τι κουβεντιάσουμε, ναι, δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω συνεννοηθεί με το Δήμο Καστοριάς. Δεν ξέρω την πραγματικότητα του Δήμου Καστοριάς. Mm-hmm. Εικασίες θα κάνω και στη βάση αυτή θα συζητήσουμε. Μάλιστα. Όσο μπορούμε να συζητήσουμε. Παρακαλώ. Ο νόμος προβλέπει ότι για να μπορείς να μπεις, να δημιουργήσεις μια ενεργειακή κοινότητα, ναι, ότι θα πρέπει αυτά τα ρολόγια που θα μπουν για να, ναι, μειώνουν το κόστος, ναι, να μην χρωστάνε στην ΔΕΗ. Μάλιστα. Αυτό λέει ο νόμος. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Δήμο Καστοριάς, αν κάποια ρολόγια χρωστάνε, αν κάποιοι κάτι ΔΕΙΑ χρωστά κτλ. Δεν μπορώ να το πω. Μα το έχουν πει οι ίδιοι, κύριε Κοσλιόπουλε. Αν τρέξουμε σε συνέντευξη του κύριου Τόσκου. Γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος. Μας έχει πει για απίστευτα ποσά. Πάνω από ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο χρωστάει μόνο η ΔΕΙΑ στη ΔΕΗ. Ωραία. Όταν κάποιος χρωστάει, λοιπόν, δεν μπορεί να μπει μέλος της ενεργειακής κοινότητας. Και εκεί τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, δεν γίνεται κάτι. Θα προχωρήσει η ιστορία αυτή. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Ούτε έχουμε ξαναβρεθεί με τον Δήμαρχο Καστοριάς για να πούμε ότι αλλάξαν τα δεδομένα κτλ. Αν, ναι, κάποια δεδομένα αλλάξαν, κάποια άλλα δεν θα αλλάξαν. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούν κάποια ρολόγια της Καστοριάς να συμμετέχουν. Που δεν χρωστάνε να συμμετέχουν και, ναι, θα γίνει η ενεργειακή κοινότητα με αυτούς που δεν χρωστάνε. Εξάλλου, δεν είναι υποχρεωτικό να μπει η ΔΕΙΑΚ ή να μπει ο Α ή ο Β. Μπορεί να μπει και ένα σχολείο. Μια σχολική επιτροπή, μπορεί να μπει ένα νομικό πρόσωπο, μια δημοτική επιχείρηση, μπορεί να μπουν διάφοροι φορείς για να σχηματίσουν την ενεργειακή κοινότητα κοινοφελούς χαρακτήρα και μάλιστα όταν συμφωνούν οι δύο Δήμοι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν έχω κάτι διαφορετικό, απλώς έχουμε καθυστέρηση. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι στο Άργος Οριστικό, ας πούμε, που υπάρχει από πέρσι αυτή η ιστορία, από το 19, ναι, είναι συνέτεροι εκεί, ας το πούμε έτσι, πέρα από τον Δήμο και τα νομικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αγρόκα. Είναι πέντε. Είναι πέντε, ναι, και λένε ότι χρειάζεται επίσης και πέντε για να γίνει ένας τέτοιος συνεταιρισμός. Ναι, βεβαίως. Εδώ ήμασταν τρεις. Δεν ξέρω αν και αυτό είναι. Εμείς ήμασταν τρεις επειδή ήμασταν δύο Δήμοι, δύο ΟΤΑ. Αχ. Λοιπόν, αν είναι ένας ΟΤΑ, πρέπει να μπουν πέντε νομικά πρόσωπα. Όπως το Άργος, λοιπόν, που μπήκαν πέντε. Όπως το Άργος. Ναι. Θα μπορούσα δηλαδή να βάλουμε εμείς τη δημοτική μας επιχείρηση, τη σχολική επιτροπή, διάφορες. Και το ίδιο μπορεί να βάλει και η Καστοριά. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι. Ναι. Θα αλλάξει κάτι στη σύνθεση των εταίρων, ναι, και ενδεχομένως στο καταστατικό. Γι' αυτό δεν τα περάσαμε ακόμα από Δημοτικό Συμβούλιο. Και περιμένω να δει ο Δήμος Καστοριάς να ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα και να ξαναμαζευτούμε, να τροποποιήσουμε τη σύνθεση των εταίρων και να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Ναι, πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, διότι από τα χρέη στη ΔΕΗ, υπενθυμίζουμε ότι είχε και άλλες συμπλοκές τότε ο Δήμος της Καστοριάς, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα που οφείλονται. Θα τα κρατούσε και η ΔΕΗ, θυμάστε εκεί, και από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, δηλαδή. Ο Δήμος Καστοριάς, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Δήμος, έχει κληρονομήσει, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολλά χρέη. Υπήρξε μάλιστα και μια συνέντευξη που τότε του κύριου Τσικορεντζίδη πριν λίγο καιρό, που ανέφερε αναλυτικά όλα αυτά τα χρέη, συνολικά είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια. Πολλά από αυτά είναι στη ΔΕΗ. Και αν δεν λυθεί άμεσα αυτό το θέμα, φοβάστε, ναι, ότι μπορεί να μην προχωρήσει? Όχι, δεν φοβάμαι αυτό. Πιστεύω, ναι, ότι θα προχωρήσει, γιατί σας είπα ότι υπάρχουν εναλλακτικές πάρα πολλές. Ναι. Αλλά αισθάνομαι άσχημα να μιλάω για λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς χωρίς να ξέρω την πραγματικότητα. Κύριε Κοσλιόπουλο, από τη δική σας πλευρά. Τα λέει ο Δήμαρχος. Ναι, από τη δική σας πλευρά όμως δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ο Δήμος Καστοριάς. Όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν χρωστάμε τίποτα πουθενά. Εσείς δεν χρωστάτε τίποτα πουθενά. Ναι. Τι να πω, εύχομαι, γιατί όντως αυτό το... Αυτό θα προχωρήσει, κύριε Νατσούλη. Μακάρι. Μην αμφιβάλλετε και μην αμφισβητείτε, θα προχωρήσει. Είναι πολιτική μας βούληση, έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, θα γίνουν, αλλά θα προχωρήσει. Ο στόχος όλων των Δήμων, όχι μόνο, ναι, ημών του Εστορίου και της Καστοριάς και του Άργους, όπως βλέπετε, όλων των Δήμων είναι να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Γι' αυτό σας έχω πει ότι έχει ξεκινήσει
και η περιφέρεια μια πρωτοβουλία, ο περιφερειάρχης δηλαδή, για να κάνουμε μια ενεργειακή κοινότητα όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και το έχει μαζί πει, με πώς. Το Πανεπιστήμιο και την περιφέρεια. Ναι. Και επίσης μεμονωμένα ξεκινάμε και εμείς. Βλέπετε ο Δήμος Άργος Ορεστικού μόνος του, εμείς ναι. μαζί με την Καστοριά κτλ. Ο στόχος μας είναι αυτός. Γι' αυτό υποβάλλουμε και προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, των δημοτικών, των σχολείων. Εγώ μέχρι την Τρίτη μεθαύριο υποβάλλω πρόταση στο ΕΣΠΑ για 4 σχολεία. 2 δημοτικά, το Γυμνάσιο Λύκειο και των Υπιαγωγείων Ιστορείο. Οπότε σε αυτό τον σκοπό κατατείνουμε όλοι. Μακάρι, γιατί εσείς λέτε, ναι, λέτε ότι δεν το έχετε φέρει καν ακόμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Περιμένω να ξεκαθαρίσει η Καστοριά τις εκκρεμότητες που έχει, ναι. να βρεθούμε ξανά και να προχωρήσουμε μετά στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά στόχος φαίνεται αυτό λοιπόν ότι είμαστε αρκετά πίσω ακόμη σε αυτό το θέμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέποντας το τι γίνεται και στο Άργος, ας πούμε, εκεί ναι. έχουμε πληροφορηθεί ότι από το 2019 έχει συσταθεί και η κοινοφελή ενεργειακή κοινότητα, έχει πάρει και αριθμό γεμί. Ναι, ναι. Που θα παράγει αυτή την ενέργεια με υδροστρόφιλο, μάλιστα. Ένα πρόβλημα, το, τα οι πλάνα από τον ποταμό Αλιάκμονα. Οι ενεργειακές 2-5 μεγαβάτι είναι εκεί, από ό,τι ρωτήσαμε να μάθουμε τι γίνεται. Να σας πω κάτι όμως και ναι. ένα άλλο πρόβλημα. Η δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων δεν είναι τόσο δύσκολη, είναι εύκολη. Και εκεί που υπάρχουν προβλήματα θα βρεθούν οι λύσεις. Το μεγάλο πρόβλημα στην Καστοριά είναι άλλο. Ποιο? Ότι αυτές οι ενεργειακές κοινότητες, όταν πάνε να κάνουν να συνδεθούν με τη ΔΕΗ, υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο. Το δίκτυο είναι κορεσμένο της Καστοριάς και κάτι πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Δηλαδή δεν να μπορεί γίνει... να απορροφήσουν, ας πούμε, δεν το μπορεί δίκτυο, να απορροφήσει τίποτα το ρεύμα, άλλο. Το καινούργιο που μπαίνει μέσα. Βεβαίως. Εάν θέλει οποιαδήποτε ενεργειακή κοινότητα τώρα, παρόλο που προηγείται με βάση τον νόμο σε σχέση με άλλους ιδιώτες, επενδυτές κτλ., αν θέλει να συνδεθεί με το δίκτυο, να πάρει άδεια από τη ΡΑΗ για να συνδεθεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί το δίκτυο είναι κορεσμένο. Όλη μας η προσπάθεια, όλη η συζήτηση που γίνεται, γίνεται σε αυτή τη βάση. Να βρεθεί μια λύση. Τώρα η ΔΕΗ έχει πει ότι υπάρχει περίπτωση το επόμενο διάστημα κάποιοι μεγαλοεπενδυτές που έχουν δεσμεύσει ισχύ να αποχωρήσουν και να απελευθερωθεί ένα μια μεγάλη ποσότητα ισχύως, έτσι ώστε να προωθηθούν οι ενεργειακές κοινότητες. Αλλά και πάλι αυτό νομίζω δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί θα πέσουν καινούργοι ένα σωρό. Εκείνο που θα λύσει το πρόβλημα μόνιμα και οριστικά είναι να γίνει ένας καινούργιος υποσταθμός, ο οποίος δεν ξέρω τι αξία έχει και τι κόστος έχει. Ναι. Έχω ακούσει από 3 εκατομμύρια μέχρι 10 εκατομμύρια. Αλήθεια. Και προχθές που ήταν ο κύριος Μουσουρούλης εδώ πέρα, ναι. όλοι οι δήμαρχοι βάλαμε αυτό το ζήτημα. Ότι εμείς στην προσπάθειά μας να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, δημιουργώντας όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τώρα κάνοντας ενεργειακή, να βάλουμε φωτοβολταϊκά πάνελς πάνω στις σκεπές, ναι. για τον, με το net metering να μπορούμε να μειώνουμε το κόστος του σχολείου, το ενεργειακό ναι. κόστος ναι, του σχολείου. Ναι, 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 ναι. Και αυτό δεν μπορούμε να το συνδέσουμε. Το net metering είναι ο συμψηφισμός που. Ναι, και αυτό σύμφωνα με τη ΔΕΗ δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Γιατί δεν σηκώνουν τα δίκτυα. Άρα το μεγάλο πρόβλημα όλων των θεσμικών παραγόντων που πρέπει να πιέσουν προς τη ΔΕΗ και προς την κυβέρνηση είναι να αυξήσει την ισχύ της Καστοριάς. Άρα μισό λεπτάκι, να... κύριε Γοσλεύ, αν δεν μπορεί το δίκτυο της Καστοριάς να απορροφήσει, τότε και για ένα τέτοιο έργο που λέτε ότι από 3 εκατομμύρια ως 10 εκατομμύρια, πότε μπορούν να γίνουν αυτά για να προχωρήσουν και οι ενεργειακές κοινότητες? Δηλαδή, υπάρχει τελικά... κι άλλη δυνατότητα, δηλαδή... να σας πω το... Υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Δεν έχει σημασία πού θα στήσεις το φωτοβολταϊκό πάρκο. Μπορεί να το στήσει η Καστοριά, εμείς και η Καστοριά, στην Κοζάνη. Η Κοζάνη έχει δίκτυο που σηκώνει. Μπορούμε λοιπόν είτε να αγοράσουμε είτε να νοικιάσουμε ένα χωράφι εκεί πέρα και ιδιαίτερα σε αυτά που απελευθερώνονται τώρα από το κλείσιμο των εργοστασίων της ΔΕΗ, ναι. να πάμε εκεί πέρα και να συνδεθούμε εκεί. Δεν έχει καμία σημασία πού θα γίνει. Σημασία έχει ότι θα το κάνουμε εμείς, θα το πληρώσουμε εμείς, θα συνδεθούμε εμείς ως ενεργειακή κοινότητα και θα μειώνεται το δικό μας ενεργειακό κόστος. Αλλά το πρόβλημα και η λύση του προβλήματος δεν είναι να τρέχουμε στην Κοζάνη. Σωστά, είναι να λυθεί εδώ. Είναι να το λύσουμε εδώ. Μας λένε από να την Κορυσό. Εδώ. Ναι, μας λένε από την Κορυσό ναι. ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα είχαμε και στον ΤΟΕΒ Κορυσού και γι' αυτό ναι, περιμέναμε 2 χρόνια. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το θέμα της Καστοριάς. Και εκεί προς την περιοχή της Κορυσού είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ναι, μας ξαφνιάζουν αυτά, γιατί δεν ξέρω, δεν το περιμέναμε να ακούσουμε κάτι. Δεν εδώ προς τα πάνω ότι... είναι πιο δύσκολο. Είναι πλήρως κορεσμένα τα δίκτυα. Δεν σηκώνει τίποτα. Γιατί έχει πολλά περισσότερα φωτοβολταϊκά η περιοχή. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και έχει και πολλές περισσότερες αιτήσεις που έχουν δεσμεύσει ισχύ. Ναι. Αυτό λίγο να κάνετε μια συζήτηση με τη ΔΕΗ.
Έτσι, εμείς την κάνουμε αυτή συνέχεια με τον Περιφερειάρχη και με όσους παράγοντες κρατικούς έρχονται στην περιοχή μας, προκειμένου να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της Καστοριάς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε με την περιφέρεια, την μεγάλη ενεργειακή κοινότητα που θα ξεκινήσει από 18 ΜΒ και μετά στις άλλα 18 και ούτω καθεξής, δεν θα το στείλαμε αυτό το φωτοβολταϊκό το μεγάλο στην Καστοριά ή στη Φλόρινα, θα το στείλαμε στην Κοζάνη που έχει δυνατότητα να απορροφεί στο δίκτυο την ισχύ. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα, σε εμάς δεν υπάρχει. Και θα μειωνόταν το ενεργειακό κόστος του Νεστορίου που είναι στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Δεν έχει σημασία δηλαδή πού θα το στήσεις. Σημασία όμως έχει ότι πρέπει να απελευθερωθεί η ισχύ στην Καστοριά. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Για άλλο θέμα ξεκινήσαμε ουσιαστικά, γιατί μάθαμε. Και σε άλλο καταλήξαμε. Και σε άλλο καταλήξαμε, αυτό καταλαβαίνω τώρα στην εκπομπή. Απλώς θέλω να σας πω ότι εμείς και η Καστοριά θα το λύσουμε το πρόβλημα. Μπορεί να καθυστερήσουμε έναν μήνα, αλλά θα λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε δυνατότητες να βάλουμε τέλος. Κύριε Κοσλιοπλέ, έχω και μια πορεία. Γιατί η ΔΕΗ δηλαδή χρωστάει, ωραία, ο Δήμος τη ΔΕΗ. Γιατί λοιπόν για να ξοφλάει και ο Δήμος στη ΔΕΗ δεν παίρνει και αυτό το ρεύμα που θα της δίνει ο Δήμος? Γιατί δεν κάνει συνεργασία με Δήμους που χρωστάνε? Γιατί αυτοί που νομοθέτησαν, κύριε Νατσούλη, βάλαν αυτόν τον όρο στο νόμο. Δεν ξέρω τι θέλει και τι δεν θέλει η ΔΕΗ, αλλά αυτό λέει ο νόμος. Και ο νόμος είναι περιοριστικός. Είναι για να δημιουργήσει ενεργειακή κοινότητα, οι εταίροι που θα συμμετέχουν δεν πρέπει να χρωστάνε. Και δεν μιλάμε για εταίρους, μιλάμε για επιμέρους συνδέσεις. Για ρολόγια. Για ρολόγια. Δεν σημαίνει ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν μπορεί να συμμετέχει. Μπορεί να συμμετέχει, αλλά μπορεί 10 ρολόγια του που χρωστάνε, που είναι ρυθμισμένα ή που δεν έχουν πληρώσει, να μην μπορούν να μπουν και άλλα 10 να μπουν. Μάλιστα. Και αυτά τα υπόλοιπα 10 να συμπληρώνουν μια ισχύ ικανή που να μας μειώσει κατά 50% του ενεργειακού κόστους. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κοσλιόπουλε, περιμένουμε τα νεότερα για να λυθεί αυτό το θέμα. Εμείς θα απευθυνθούμε και στο Δήμο να δούμε πώς έχει η κατάσταση και πώς θα λύσει αυτό το θέμα. Βεβαίως τώρα σήμερα από τη συζήτηση προέκυψε ένα άλλο, νομίζω μεγαλύτερο ακόμη θέμα, που αν δεν αντέχουν τα δίκτυα της Καστοριάς να πάρουν ρεύμα, παραγόμενο ρεύμα από φωτοβολταϊκά ή ενεργειακές κοινότητες, νομίζω ότι τα πράγματα εκεί παίρνουν μια άλλη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Και σας λέω, προχθές το Σαββάτο που γινόταν η συζήτηση με τον Μουσουρούλη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, η παρουσία όλων των παραγόντων, το πρώτο θέμα που βάζαμε όλοι μας ήταν αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κοσλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε. Καλή σας ημέρα. Βεβαίως, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.